Λευκαρίτη, ωραία, μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, δύσκολη στιγμή για την ομάδα σας. Μια χρονιά όπου ο Κεραυνός μας έκανε περήφανους με την πορεία στην Ευρώπη. Τελικά όμως εκείνο το διπλό ταμπλό θεωρείς ότι έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στο να μην καταφέρετε να διατηρήσετε τα σκύπτρα? Κοιτάξτε, εντάξει, η ομάδα έκανε μια πολύ μακριά σεζόν. Οι παίχτες έδωσαν πάρα πολλές δυνάμεις. Νομίζω όμως ότι είναι άδικο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για την ομάδα μου. Έχουμε χρόνο να δούμε τι πήγε λάθος. Ας χαρούμε την ΑΕΚ. Στο τέλος της ημέρας κάνουν τρεις νίκες πάνω μας για τη δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν είμαστε ομάδα που ψάχνουμε για δικαιολογίες. Στον Κεραυνό προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια να εφηβήσουμε μια άλλη νοοτροπία και εκεί θα σταθεί η ομάδα. Θέλω να δώσω χαρακτήρια, λέω ξανά, στην ΑΕΚ και για την κατάκτηση, στον πρόεδρο τους, στον συμβούλιο τους, στους προπονητές, στους παίχτες τους. Μπράβο τους, είχα μια σταθερή χρονιά. Κράτησαν όλους τους παίχτες από την αρχή τη χρονιά, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και αυτό νομίζω τους δικαίως. Έτσι κλείνοντας, ναι, γιατί καλύτερα να μιλήσετε με τους νικητές, θέλω να πω πολλά μπράβο στους παίχτες μου για τη χρονιά που έκανα. Εντάξει, ένας θα πιάσει το πρωτάθλημα, ίσως στο τέλος μείναμε λίγο από βενζίνη, δεν ήμασταν όπως θα θέλαμε να είμαστε. Αλλά έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζω συγχαρητήρια. Ωραία, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ.